Το συνέδριο ξεπέρασε κάθε προσδοκία, είναι όμως διαπίστωση του γεγονότος ότι πλέον έχει γίνει θεσμός. Είναι ένα συνέδριο το οποίο καταξιώθηκε γιατί πραγματικά δομημένες ενότητες που απασχολούν τον αγροτικό τομέα, φορείς, συλλογικότητες, ομάδες παραγωγών, προϊόντα, γεωγραφικές περιοχές, αλλά και τεχνολογίες, είναι θέματα τα οποία σε μια διαδρομή 4 ετών, γιατί φέτος σας θυμίζω έχουμε το 4ο συνέδριο, έχουν αναλυθεί. Επιπρόσθετα θα έλεγα ότι η αξιοπιστία των όσων κάθε φορά συζητούμε και αποφασίζουμε γίνεται με τόσο σοβαρή καταγραφή, με πρακτικά τα οποία αποστέλλουμε στους συνέδρους για να πάρουμε και σχόλια και παρατηρήσεις και για να δούμε τι πρόοδο προοπτικά μπορούμε να σημειώσουμε σε κάποιες από αυτές τις ανησυχίες που διαπιστώνονται ή τις προτάσεις καινοτόμες ή και καθημερινότητας που προβάλλονται εδώ. Φέτος έχουμε τη χαρά πραγματικά το συνέδριο να το κάνουμε και περιφερειακά στη Θεσσαλονίκη. Χτυπάει όντως η καρδιά του συνεδρίου σε αυτή την πόλη. Είδατε ότι είχαμε πάρα πολλούς και σοβαρούς ομιλητές και από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης και από την πλευρά της πολιτείας, ειδικούς σχετικούς με τα θέματα που αναπτύσσονται ήδη, με τις θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται ήδη στο συνέδριο, και έχω την εντύπωση ότι και φέτος θα έχουμε ένα πολύ καλό και παραγωγικό αποτέλεσμα, πολύ περισσότερο που αυτό είναι και κινείται στη γνώση, στην καινοτομία και στο ψηφιακό σκέλος, παράμετροι πολύ πολύ ευαίσθητοι και απαραίτητοι για να πάμε σε μια κοστολογική διαφοροποίηση των παραγωγμένων προϊόντων για λόγους ανταγωνιστικότητας. Και ποια είναι τα επόμενα βήματα της ΓΕΑ Επιχειρήν μέσα από αυτές τις πρακτικές που εσείς γνωρίζετε καλύτερα? Κοιτάξτε, η ΓΕΑ Επιχειρήν έχει δεθεί με τον αγροτικό χώρο, όπως έχει δεθεί και ο τεχνολογικός πάροχος στην Ιγκρο Public, όπως βεβαίως και η Τράπεζα Πυραιός, η οποία συνδράμει, είναι κατεξοχήν τράπεζα του αγροτικού χώρου, όπως ανέφερε στην ομιλία του και ο κ. Χατζηνικολάου, ο πρόεδρος της Τράπεζας Πυραιός. Και δεν σταματάμε εδώ. Ποια είναι τα επόμενα? Είναι πολλά τα επόμενα βήματα. Εμείς είμαστε κοντά στους αγρότες, είμαστε κοντά στους συνεταιρισμένους αγρότες, κοντά στις ενώσεις τους. Υιοθετούμε πράγματι καινοτόμες απόψεις και ιδέες. Η Τράπεζα Πυραιός παίρνει μηνύματα και προχωράει σε πιο εξειδικευμένες λύσεις στον αγροτικό τομέα. Σας αναφέρω το πρόγραμμα της Συμβολιακής Τραπεζικής, το οποίο σήμερα απασχολεί, έχει απλωθεί σε 270 επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Έχει περίπου, καλύπτει περίπου 75 διαφορετικά προϊόντα, όλη την γάμα σχεδόν των προϊόντων της γεωργίας και της κτηνογραφίας. Προσθέτω και της αλίας. Αυτό μπορεί και θα εξελιχθεί ακόμα πιο επιθετικά. Θα καταλάβει πολύ μεγαλύτερο μέρος. Κάτω από το καθεστώς της Συμβολιακής Τραπεζικής σήμερα λειτουργούν 24.500 αγρότες, οι οποίοι πουλάνε πριν παράξουν ουσιαστικά. Περί αυτού πρόκειται. Το πρόγραμμα δηλαδή διασφαλίζει με την τριπλή σύμπραξη του συνεταιρισμού ή του επιχειρηματία, του παραγωγού, διαμέσου της ενώσεως ή και μεμονωμένα, και της τράπεζας, διασφαλίζει ακριβώς αυτή τη σύνθεση, αυτό το μπουκέτο. Νομίζω ότι έχουμε δρόμο για πολλά πράγματα. Θα σας αναφέρω και μια λεπτομέρεια που θεωρείται, μπορεί να είναι λεπτομέρεια, αλλά είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο η ΓΕΑ αντιλαμβάνεται το ρόλο της μέσα στο χώρο αυτό. Την πρώτη μέρα, προσυνεδριακά, παρουσιάσαμε ένα βιβλίο για την ελιά. Διαχρονικά, 6 χρόνια προϊόν, η ελιά κλπ. Αλλά όχι ως μουσιακό, όχι ως μόνο ένα ιστορικό θέμα, αλλά και ως σημερινή αδύρυτη ανάγκη να δούμε πού πάμε με αυτό το προϊόν. Η χώρα παράγει 250 με 300.000 τόνους λάδι κάθε χρόνο, μπορεί να τους διπλασιάσει, θα πρέπει να πάρει την υπεραξία που νομιμοποιείται, όπως και όχι το χήμα, όπως και η βρώσιμη ελιά, ασφαλώς, για να μην ξεχνάμε. Και αυτό το βιβλίο, με το οποίο ασχολήθηκε ο Βασίλης Ζαμπούνης, νομίζω, και για το οποίο επίσης συγγράψανε 37 ειδικοί επιστήμονες, νομίζω ότι είναι και αυτό μια προσφορά ενδεικτική του πώς αντιλαμβάνεται η ΓΕΑ το χώρο. Και δεν θα σταματήσουμε εκεί. Εγώ ήδη προανήγγειλα ότι θα πάμε και σε άλλο τέτοιο προϊόν, το οποίο και αυτό βοηθάει. Ήταν εντυπωσιακή η παρουσία μιας κυρίας παραγωγού από τη Χαλκιδική, που μίλησε και είπε πώς αυτό το βιβλίο αποτυπώνει την αδύρυτη ανάγκη να δούμε όρους ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας και αναζήτηση αγοράς, συγκρίνοντας τις επιδόσεις τρίτων χωρών με τις δικές μας.